Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται ένας χρόνος από τη μεγάλη τραγωδία των Ρεμπών. Τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και έφερε στο προσκήνιο με το πιο εμφατικό τρόπο το θέμα ότι μπροστά στα κέρδη του η ζωή των εργαζομένων, του λαού και των παιδιών του λογαριάζεται ως κόστος. Η σημερινή μας εκδήλωση δεν είναι μνημόσυνο. Ούτε γίνεται για να κουνήσουμε το δάχτυλο ότι το ΚΚΕ σας τα έλεγε. Στόχος από τη σημερινή εκδήλωση είναι η προσπάθεια να φωτίσουμε ότι τα αίτια που γεννήσανε το έγκλημα των τεμπών παραμένουν και μάλιστα όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά και στι υπόλοιπε αστικέ κοινωνίε και σε άλλου χώρου δουλειά όμω, άλλων κλάδων. Και αυτό γιατί η πολιτική που λογαριάζει ω κόστο τα μέτρα ασφάλεια είναι εδώ. Είναι η ίδια πολιτική που εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο, στέλνοντα το πεδίο των συγκρούσεων την ελληνική φρεγάτα Ήδρα αναλαμβάνοντα τη διοίκηση τη αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω του στρατηγίου τη Λάρισα. Θέτονταν στο λαό μα σε τεράστιου κινδύνου, μετατρέποντα τη χώρα σε ορμητήριο σφαγή άλλων λαών αλλά και σε στόχο αντιπίνων. Είναι η ίδια πολιτική που ευθύνεται για την τεράστια ακρίβεια την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα τρόφιμα και την ενέργεια κάνουν ιστορικό ρεκόρ κερδών. Είναι η ίδια πολιτική που ευθύνεται γιατί το, καλοκαίρι και και το χειμώνα πνιγόμαστε. Είναι η πολιτική που βγάζει στον δρόμο του αγώνα χιλιάδες αγρότες που τους υποδειχθήκαμε χτες στην Αθήνα σε αυτό το μεγαλειώδη συλλαλητήριο που χιλιάδες λαού και νεολαία δώσαμε παρόν γιατί δίνουν αγώνα επιβίωσης να μείνουν στα χωριά τους και να παράγουν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΚΑΠ που εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και συμπιέζουν το εισόδημά τους με αποτέλεσμα να πουλούν ακόμα και κάτω από το κόστος παραγωγής. Την ίδια ώρα βέβαια στο ράφι τα προϊόντα φτάνουν πανάκριβα για εμάς τους εργαζόμενους, για να πλουτίζουν οι βιομήχανοι επεξεργασία τροφίμων και οι σουπερμαρκετάδες. Είναι η ίδια πολιτική που βγάζει στον δρόμο του αγώνα τα παιδιά μας. Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή μια αγορά πτυχίων για όποιον έχει να πληρώσει. Μεγαλώνοντα του ταξικού φραγμού για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Άρα λοιπόν, η πολιτική που βάζει τα κέρδη των λίγων πάνω από τι ζωέ των πολλών είναι εδώ, και αυτό αφορά συνολικά τη ζωή μα. Στόχο από τη σημερινή μα εκδήλωση είναι να αναδείξουμε ότι μόνη η μόνη ρεαλιστική διέξοδο για σύγχρονε, ασφαλεί συγκοινωνίε είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Να καλέσουμε σε κοινή δράση και συμπόρευση όσου μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με το κόμμα μα αλλά ανησυχούν και προβληματίζονται πως κάτι πρέπει να γίνει, πως mm. δεν πάει άλλο. Το ΚΚΕ είναι εδώ και παλεύει καθημερινά στην πρώτη γραμμή για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών, για όλο το λαό. Ταυτόχρονα όμως έχουμε απάντηση και για το τι φταίει συνολικά, τι πρέπει να αλλάξει. Έχουμε συνολικά διαμορφωμένη πρόταση εξουσίας και διακυβέρνησης που στο επίκεντρό της είναι οι ανάγκη των πολλών. Φίλες και φίλοι, Αυτέ τι μέρε έχουμε τη συζήτηση στην Εξεταστική για το έγκλημα των Ντεμπών. Την οποία μάλιστα η κυβέρνηση κλείνει άρον-άρον, πιστή στη συστηματική προσπάθεια που κατέβαλε το προηγούμενο διάστημα να συγκαλυφθούν οι αιτίε και οι υπεύθυνοι για το έγκλημα. Μένουν μάλιστα αναπάντητα σοβαρά ερωτήματα και μεγάλα κενά σε ό,τι αφορά αυτό το έγκλημα. Κλείνουν την υπόθεση χωρί να εξεταστούν σημαντικοί μάρτυρε, χωρί να χυθεί άπλετο φω σε ό,τι αφορά την έκρηξη και την πυρκαγιά από την οποία σκοτώθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των 57 θυμάτων της σύγκρουσης. Χωρίς να εξηγηθεί γιατί επισπέφθηκε η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος με το γνωστό μπάζωμα και κυρίως αφήνοντας εκτός κάδρου τις πολιτικές που διαμορφώνουν το έδαφος για τέτοια εγκλήματα. Έτσι λοιπόν η πλειοψηφία αποφάσισε ότι το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε αφού εξετάστηκαν 37 μάρτυρες και είναι και πολλοί λένε. Δεν κλείθηκαν όμως σημαντικοί μάρτυρες όπω ο Κώστας Πιλιόπουλο, διευθύνων σύμβουλο τη Εργοσέ, διορισμένο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Τσαλίδη, επίση διευθύνων σύμβουλο τη Ρενοσέ, ο οποίο φέρεται από δημοσιεύματα ότι έστειλε επιστολή στον κύριο Καραμαλή σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο Κώστας Γενιδούνια και φυσικά ο Ηλία Τρευλό, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πανελίνα Ομοσποδία Σιδηροδρομικών και επικεφαλή τη ΔΕΣΚ. Τη ΔΕΣΚ, που έστειλε την επιστολή 20 ημέρε πριν το έγκλημα των Ντεμπόν και προειδοποίησε για μεγάλο δυστύχημα που έρχεται. Η κυβέρνηση είναι γελασμένη αν νομίζει ότι θα ξεπερδέψει έτσι εύκολα. Ένα χρόνο μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη είναι, υπόλογη απέναντι στο λαό και στι οικογένειε των θυμάτων. Η μεγάλη απεργία στις 28 του Φλεβάρη θα είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας το ΚΚΕ με το πόρισμά του θα αποκαλύψει στο λαό τι βαρύτατε πολιτικέ και ποινικέ ευθύνε τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων για τον τεμαχισμό του σιδηρόδρομου και την ιδιωτικοποίησή του με τι ευλογίε φυσικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την απουσία συστημάτων ασφαλεία που σε συνδυασμό με την υποστελέχωση του ΟΣΕ όχι μόνο προετοίμασαν το έγκλημα στα τέμπη, αλλά στρώνουν το έδαφο και για τα επόμενα. Τι συμπέρασμα βγαίνει και τι επιβεβαιώνεται από τη συζήτηση στην Εξεταστική, αυτή που έγινε τέλο πάντων. Ότι οι ευθύνε για το έγκλημα αλλά και τη σημερινή κατάσταση στι συγκοινωνίε είναι διαχρονική και βαραίνει όλου εκείνου που κυβέρνησαν τη χώρα, που κυβερνούν τη χώρα, όλου όσου υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτό το σάπιο σύστημα που έχει σαν μοναδικό του Θεό το μέγιστο κέρδο. Φίλε και φίλοι, για το έγκλημα στα Τέμπη δεν, δεν έφταξε η κακιά στιγμή ούτε η κακιά η ώρα, ούτε γενικά η λάθος διαχείριση. Η υπεύθυνη είναι η πολιτική που ακολουθείται με βάση τις επιταγές και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών είναι που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε εγκλήματα. Αυτός είναι ο κοινό παρανομαστής που θυσιάζει δικαιώματα, εισοδήματα, μισθούς, εργασιακές σχέσεις, υποδομές απαραίτητες για την προστασία του λαού, αλλά ακόμα και τη ίδια της ανθρώπινης ζωής. Τα παραδείγματα από τη ζωή του λαού μα στον ένα χρόνο από τα Τέμπη είναι χαρακτηριστικά. Από την κατάσταση στα νοσοκομεία και τι τεράστιε ελλείψει, από τι πυρκαγιέ που καίγανε για εβδομάδε στον Εύρο μέχρι τι πλημμύρε στη Θεσσαλία, από τι ηθίκε που ζει και εργάζεται ο ελληνικό λαό με σχεδόν κάθε μέρα ένα εργαζόμενο να μην κοινάει σπίτι του από το μεροκάματο το 2023, από την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία μέχρι την τραγική κατάσταση στο εθνικό σύστημα τη υγεία. Με ελλείψει σε γιατρού, νοσηλευτέ και υποδομή, αλλά και με τα νόμιμα πλέον φακελάκια που θα αναγκάζονται πλέον να πληρώσουν χιλιάδε ευρώ για μια εγχείρηση. Όσοι βέβαια έχουν αυτά τα λεφτά. Όλα τα παραπάνω τα ενώνει μια κοινή πολιτική. Η πολιτική που λογαριάζει ότι η ζωή, οι ανάγκε του λαού είναι κόστο, με γνώμονα το κέρδο μια χούφτα μονοπωλιακών ομήλων και εταιριών. Για να δούμε όμω τι συνέβη στο Σιδηρόδρομο τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά το κράτο, ω εκφρασή των συλλογικών συμφερόντων τη αστική τάξη, καλύπτει με άμεση εμπλοκή του δραστηριότητε απαραίτητε για τη συνολική αναπαραγωγή του κεφαλαίου, που για τον έναν ή για τον άλλο λόγο δεν είναι θελκτικέ όπω λένε για το κεφάλαιο σε κάθε ιστορική περίοδο. Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών δικτύων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτούσε ένα ευρύ σιδηροδρομικό δίκτυο που εξασφάλιζε τη γρήγορη και φθηνή μεταφορά Εμπορευμάτων και εργαζομένων. Σε συγκεκριμένε φάσει τη καπιταλιστική ανάπτυξη, η υλοποίηση, η ενοποίηση και η διατήρηση τέτοιων δικτύων ήταν ασύμφωνο να πραγματοποιείται από το κεφάλαιο, που μπορούσε να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερο και πιο γρήγορα κέρδο σε άλλου τομεί τη οικονομία. Από την άλλη, η κατάργηση τέτοιων δικτύων θα είχε αρνητικά αποτελέσματα στη συνολική πορεία τη καπιταλιστική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο συγκεκριμένο τομέα τη οικονομική δραστηριότητα πέρασε στα χέρια του κράτου. Δημιουργήθηκαν έτσι κρατικά μονοπόλια στι ιδεροδρομικέ μεταφορέ, που έδωσαν απάντηση στι απαιτήσει τη καπιταλιστική ανάπτυξη εκείνη τη περίοδου. Η κρατικοποίηση τομέων τη οικονομία έγινε με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και επέδρεσε καταλητικά στην κερδοφορία του συνολικά, και προφανώ αυτό δεν είχε σχέση με την εξυπηρέτηση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Για ασφαλεί, φθηνέ και γρήγορε μεταφορέ. Ακριβώ γιατί το κράτο δεν είναι για όλου, το κράτο δεν είναι κάτι ουδέτερο. Αντίθετα, το κράτο του καπιταλισμού εκφράζει τα συμφέροντα μια μικρή πλειοψηφία που κλέβει τον ιδρώτα από τη δουλειά των πολλών, επειδή έχει στην ιδιοκτησία τη τα μέσα παραγωγή. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από την εμπειρία μα, από το νομοθετικό πλωστάσιο που σε κάθε περίπτωση θωρακίζει αυτή την εξουσία των λίγων που λέμε. Γι' αυτό και το κράτο είναι εχθρικό για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα, ανεξάρτητα από τον μηχανοδηγό που βρίσκεται στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αντίστοιχα παραδείγματα βλέπει κανεί και στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια, τη σύνδρεψη, τη υγεία, αλλά και παντού. Οι μεταφορέ γενικά και οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ ειδικότερα αποτελούν έναν βασικό, έναν βασικό κλάδο τη παραγωγή. Η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι η ανάπτυξη τη βιομηχανία γενικά. Και ακόμα περισσότερο τη βαριά βιομηχανία, όπου απαιτείται μεγάλη μεταφορά όγκου εμπορευμάτων, είναι αναπόσπαστα δεμένη με τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Η λειτουργία ενό πυκνού και σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου είναι εκτό νου κάνευ για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Και εδώ προσέξτε κάτι. Η πολιτική για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα ακολουθεί την αντίστοιχη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πολιτική που συναποφασίζεται από τα κράτη-μέλη για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική στόχευση τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του ιδηροδρόμου, δηλαδή η πολιτική τη απελευθέρωση, συνίσταται στη δημιουργία μια ενιαία αγορά σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων, στην οποία θα μπορούν να επενδύσουν απρόσκοπτα οι μονοπωλιακοί ομίλοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώ η εξέλιξη των σιδηροδρόμων προχώρησε μέσα από εθνικά σιδηροδρομικά μονοπόλια, η υποδομή και η εκμετάλλευσή του ελέγχονταν από έναν κοινό φορέα, που είχε την ευθύνη κατασκευή, επέκταση και συντήρηση του δικτύου, καθώ και την αποκλειστικότητα εκτέλεση σιδηροδρομικών μεταφορών επ' αυτού. Η σύμφωση σε ένα φορέα τη υποδομή και τη εκμετάλλευση των σιδηροδρόμων έχει ω αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκμετάλλευση τη υποδομή από τρίτου. Έτσι, η δημιουργία μια ενιαία σιδηροδρομική αγορά απαιτούσε την απόσπαση της εκμετάλλευσης από τη σιδηροδρομική υποδομή. Αυτό είναι και το βασικότερο στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής της απελευθέρωσης. Ο διαχωρισμός δηλαδή της σιδηροδρομικής υποδομής και από το μεταφορικό έργο. Έτσι διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης της υποδομής από άλλες επιχειρήσεις. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τη διείσδυση των ομίλων στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η άρση των προστατευτικών διατάξεων αποτελεί δεύτερο βασικό στοιχείο της απελευθέρωσης και αναγκαστικά έπεται του διαχωρισμού. Έτσι λοιπόν η προώθηση της πολιτικής απελευθέρωση απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν ολοκληρώθηκε σε ένα βήμα, αλλά έγινε τμηματικά. Προωθήθηκε μια μεγάλη αλυσίδα ευρωπαϊκών οδηγιών και πακέτων σιδηροδρομικής πολιτικής που είχαν ως στόχο το βαθμιαίο διαχωρισμό υποδομής και χρήσης και τη βαθμιαία άρση όλων εκείνων των φραγμών για την υλοποίηση τη ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς. Όλε οι κυβερνήσει των προηγούμενων ετών, από κυβερνήσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, η μεταξύ του συγκυβερνήσει, έστρωναν το έδαφο για να βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση και να προχωράει η απελευθέρωση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν στην ουσία να συμπληρώνεται το, το παζλ με τη συμφωνία πώληση στην εταιρεία Ιταλικών Συμφερόντων την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις υπογραφές του τότε Πρωθυπουργού Τσίπρα και του Ιταλικού Μονοπωλίου. Οι πολιτικέ της απελευθέρωσης των μεταφορών και των ιδιωτικοποιήσεων αποδείχθηκε ότι έφεραν τους λαούς στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα αντιμέτωπους με σοβαρά ατυχήματα, με εγκλήματα και δεκάδες νεκρούς, ακόμα και στο ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς που είναι ο σιδηρόδρομος. Πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν συμβιβάζεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου με τα δικαιώματα και τη ζωή των εργαζόμενων και των λαών. Τι ισχύει όμω και στι υπόλοιπε αστικέ κοινωνίε. Μετά το έγκλημα στα Τέμπη, στο προσκήνιο ήρθε και η κατάσταση που επικρατεί στι υπόλοιπε αστικέ κοινωνίε. Μια σειρά από παρεμβάσει του κόμματο αλλά και παρεμβάσει των ίδιων των εργαζομένων, όλο αυτό το διάστημα έχουν αναδείξει τον κίνδυνο ενό μεγάλου δυστυχήματο, πέρα από τα μικρά που συμβαίνουν καθημερινά, στι αστικέ κοινωνίε του Λικανοπεδίου. Τόσο στα λεωφορεία που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο στην Αττική, όσο και στα μέσα σταθερή τροχιά, έχουμε να κάνουμε με κοινέ αιτίε που φέρνουν καθημερινά σε επικίνδυνε καταστάσει επιβατικό κενό και εργαζόμενου. Τα παραδείγματα, είδατε και στο βίντεο, από αστικά λεωφορεία που αρπάζουν φωτιά στη μέση του δρόμου, με ακατάλληλα ελαστικά, με σειρμού που έχουν καταγράψει εκατομμύρια χιλιόμετρα διαδρομών, με σύραγγε χωρί φωτισμό και εξόδου κινδύνου, είναι ενδεικτικά τη κατάσταση που επικρατεί συνολικά. Όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα έχουν οδηγήσει τι αστικέ συγκοινωνίε με γερασμένο προσωπικό πολύ μικρότερα ακόμα και από τα οργανογράμματα των εταιριών, με στόχο παλαιωμένο, μη ικανό να εκτελεί με ασφάλεια το συγκοινωνιακό έργο στην Αττική. Ακόμα και το χιλιοπεγμένο παιχνίδι του ιδιώτη επενδυτή, που αυτή τη στιγμή υπάρχει στι οδικέ συγκοινωνίε και εκτελεί συγκοινωνικό έργο, μιλάω για τα κτέλ, ένα πράγμα αναδεικνύει ότι για τους μονοπωλιακούς ομίλους και το αστικό κράτος είναι κόστος η σύγχρονη ασφαλής συγκοινωνία ενώ παράλληλα είναι και ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορία. Με όχημα την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση πλευρών του συγκοινωνιακού έργου, τα παιχνίδια με την πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε συγκοινωνίε που δεν μπορούν να διασφαλίσουν τι ανάγκε του λαού τη Αττική. Τόσο η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όσο και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, με τι όποιε διαφοροποιήσει μπορεί να έχουν, συμφωνούν και συνενούν σε ένα μοντέλο αστικών συγκοινωνιών που γνώμονα του Γνώμονα, θα είναι το κέρδο απέναντι στι λαϊκέ ανάγκε. Οι διακηρύξει για νέο στόλο ηλεκτροκίνητο για λεωφορεία που θα κινούνται με φυσικό αέριο, πέρα του ότι δεν φτάνουν για να καλύψουν τι ανάγκε και να ανανεώσουν τον υπάρχοντα στόλο, τον γερασμένο υπάρχοντα στόλο, χάνονται στι μιλόπετρε του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία για εξαγορά οχημάτων συμπυκνωμένου φυσικού αερίου. Οχήματα τα οποία στο διάστημα μία δεκαετία θα πρέπει να αλλάχθούν και να αποσυρθούν γιατί δεν συμβαδίζουν με τι ανάγκε και τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για οχήματα μηδενικών ύπων. Ακόμα και ο σχεδιασμό για τη δημιουργία νέων σταθμών και γραμμών του μετρό και των άλλων μέσων σταθερή τροχιά στην Αθήνα δεν έχετε να καλύψει τι τεράστιε συγκοινωνιακέ ανάγκε που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Αντίθετα, έχετε να ρυθμίσει τι ανάγκε που έχει το ίδιο το κεφάλαιο για την τουριστική οικονομική ανάδειξη και διαχείριση περιοχών. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη και η διεύρυνση των μέσων σταθερή τροχιά και ιδιαίτερα του μετρό είναι απαραίτητη, λέμε, για του εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενου που δουλεύουν και κατοικούν στην Αθήνα. Εκατομμύρια, όχι εκατοντάδε χιλιάδε. Επέκταση που είναι αναγκαίο να παίρνει υπόψη το φόρτο κυκλοφορία που καλείται να εξυπηρετήσει κάθε συγκεκριμένη γραμμή, να συνδυάζεται με συχνά δρομολόγια, με ασφάλεια, εξυγχρονισμό, φτηνό εισιτήριο και σύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μαζική μεταφορά. Για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των λαϊκών μαζών. Ταυτόχρονα, η κατασκευή του να μην έχει αρνητικό αποτύπωμα στου ελεύθερου χώρου που υπάρχουν, αλλά να είναι αρμονικά μέρο του. Ενώ όμω η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη δίνουν δυνατότητε για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, με όρου που θα περαιτούν τι συνδυασμένε λαϊκέ και κοινωνικέ ανάγκε, αυτό που μπαίνει εμπόδιο και δημιουργεί προβλήματα είναι ότι η σχεδίαση, η κατασκευή και η λειτουργία του δικτύου σε όλη την Αττική, υλοποιείται με βασικό κριτήριο το ενδιαφέρον του κεφαλαίου για την κάθε περιοχή, την κερδοφορία τη Αττικό Μετρό ΑΕ, των κατασκευαστικών ομήλων κτλ. Άλλο παράδειγμα είναι η πρόσβαση με μέσα σταθερή τροχιά στο ελληνικό, που φαίνεται πω θα λυθεί βέβαια μπροστά και στην τεράστια, επένδυση που είναι σε εξέλιξη. Επένδυση μάλιστα με βάση την οποία φτιάχνεται μία πόλη μέσα στην πόλη για λίγου που έχουν υψηλά εισοδήματα με βίλες στη θέση που ήταν το αθλητικό κέντρο του Άγιου Κοσμά. Την ίδια στιγμή, βέβαια, για να πάει ένα εργαζόμενο στο αεροδρόμιο για το μεροκάματό του, σίγουρα δεν ξέρει πόση ώρα θα κάνει, πόσα μέσα μαζική μεταφορά θα εναγκαστεί να αλλάξει, αφού κάποια μένουν στον δρόμο, τι ώρα εν τέλει θα φτάσει σπίτι του. Ένα άνθρωπο που δουλεύει 10 ώρε, δηλαδή και κουβαλάει 20 τόνου βαλίτσα στην πλάτη του. Δηλαδή, ένα εργαζόμενο στο αεροδρόμιο, την ώρα που εξυπηρετεί χιλιάδε πτήσει για όλη τη γη, με δυσκολία μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα πώ θα γυρίσει στο σπίτι του στι δυτικέ συνοικίε τη Αττική, για παράδειγμα, το 2023. Την ίδια ώρα, ένα εργαζόμενο στι βιομηχανίε τη Εθνική Οδού, χιλιάδε είναι οι εργαζόμενοι αυτοί, αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δικό του μέσο ή το λεωφορείο τη δουλειά του, αν υπάρχει λεωφορείο, αφού δεν υπάρχει μέσο σταθερή τροχιά που να τον εξυπηρετεί. Για να δούμε όμω. Είναι λύση η επανακριτικοποίηση στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος που προτείνουν κάποιοι. Με σιγουριά απαντάμε πω όχι. Και λέμε μάλιστα πω κανεί δεν πρέπει να παγιδευτεί ξανά από την προσφορά κάλπικων λύσεων σωτηρία. Δεν θα μα σώσει δηλαδή μια καλύτερη διδυτικοποίηση, ένα δίθεν πιο αυστηρό δημόσιο έλεγχο, αλλά ούτε και μια επανακρατικοποίηση χωρί αποζημίωση κτλ. που λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Όσο οι αστικέ κοινωνίε και γενικά οι μεταφορέ αποτελούν εμπόρευμα, θα λειτουργούν μέσα στην καπιταλιστική οικονομία και η κατάσταση δεν θα μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά προ το συμφέρον του λαού. Ακόμα και αν ανήκουν οι επιχειρήσει μεταφορών στο κράτο του κεφαλαίου, θα λειτουργούν με γνώμονα το κέρδο του και τα στρατηγικά συμφέροντα τη άρχουσα τάξη. Θα ξεζουμίζουν του εργαζόμενου του, θα χαρατσώνουν του επιβάτε, θα λαμβάνουν μέτρα ασφαλεία μόνο με κριτήριο τη σχέση κόστου-οφέλου για την επιχείρηση και το κράτο. Η ίδια η μονοπωλιακή του φύση λέει ότι αν δεν το πράξουν αυτό, θα γίνουν ζημιογόνε θα, φορτώ, θα, φορτώσουν ζημιέ στου εργαζόμενου φορολογούμενου και δεν θα μπορούν να υλοποιήσουν τα αναγκαία έργα. Ακόμα και αν επιστρέφαμε στην εποχή του κρατικού μονοπωλίου, αυτό θα δανειζότανε, θα προμηθευόταν εξοπλισμό και θα ανέθετε έργα σε ομίλου, σύμφωνα με του νόμου τη καπιταλιστική αγορά. Τα νέα έργα και ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και των αστικών συγκοινωνιών θα γίνονταν και πάλι σύμφωνα με τι προτεραιότητε και του στόχου τη άρχουσα κοινωνική τάξη. Αυτή η πρόταση που υπόσχεται δίθεν η φιλολαϊκή διαχείριση των μεταφορών στον καπιταλισμό, όχι μόνο δεν φωτίζει, αλλά συσκοτίζει την ανάγκη να ανοίξει ο δρόμο τη ανατροπή. Όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά υπονομεύει τη συγκέντρωση των δυνάμεων απέναντι στο πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και το κράτο του. Δεν είναι δυνατό ο κοινωνικό χαρακτήρα των συγκοινωνιών και των μεταφορών, όταν δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα η κατασκευή των έργων, η παραγωγή γραμμών και τροχαίου υλικού, η βιομηχανία ενέργειας. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δεν δίνει τη μάχη ενάντια στην πολιτική τη απελευθέρωση και τη εμπορευματοποίηση με τη σημαία του χτε, τη επιστροφή στο κρατικό μονοπόλιο, τη δικτατορία του κεφαλαίου, αλλά με τη σημαία τη κοινωνικοποίησή του, με την εργατική τάξη, το λαό στο τιμόνι τη εξουσία. Καθολικέ, ασφαλεί, ποιοτικέ και φθηνέ μεταφορέ και συγκοινωνίε για το λαό μπορεί να διασφαλίσει μόνο το νέο κοινωνικό σύστημα ο σοσιαλισμό πάνω στο έδαφο τη κοινωνική ιδιοκτησία, οι μεταφορέ πάβουν να αποτελούν εμπόρευμα και κατοχυρώνονται ω κοινωνικό δικαίωμα. Γιατί σε αυτή την ανώτερη οργάνωση τη κοινωνία αλλάζει και ο σκοπό τη παραγωγή και ο ρόλο των εργαζομένων σε αυτή. Σκοπό δεν είναι πια το κέρδο, αλλά η συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, που διευρύνονται μάλιστα. Και οι εργαζόμενοι παίζουν καθημερινά ενεργό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Γι' αυτό και μπορεί να υλοποιηθεί έτσι ο ενιαίο επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό τη παραγωγή αλλά και τη οικονομία γενικότερα. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο, ο ενιαίο κρατικό φορέα μεταφορών θα μπορεί να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών με κριτήριο τη διευρυμένη ικανοποίηση του συνόλου των εργατικών λαϊκών αναγκών. Πρώτα και κύρια, η δυνατότητα ενιαίου πανεθνικού σχεδιασμού τη οικονομία. Με κριτήριο τι ανάγκης του εργαζόμενου λαού, θα αποτυπώνεται άμεσα στο σχεδιασμό και στι προτεραιότητε των μεταφορικών δικτύων. Μόνο έτσι μπορεί να μπει ουσιαστικό τέλο στη σημερινή πραγματικότητα ανάπτυξη και αξιοποίηση των μεταφορικών δικτύων, με κριτήριο τη ανάγκη τη μία ή τη άλλη κάθε φορά μερίδα του κεφαλαίου, σε βάρο μάλιστα τη κοινωνία. Η κοινωνική ιδιοκτησία τη γη και το κριτήριο τη ισόμετρη ανάπτυξη. Μπορεί να επιτρέπει τη χωροθέτηση όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων υποδομή, τι κατάλληλε γραμμέ, τι εγκαταστάσει συντήρηση και του σταθμού με επιστημονικά κριτήρια και όχι με κριτήριο τη αντιθέση ή την αύξηση του κέρδου του ενό ή του άλλου κάθε φορά. Ο κεντρικό σχεδιασμό τη οικονομία στη βάση τη κοινωνική ιδιοκτησία των συγκεντριμένων μέσων παραγωγή θα δίνει προτεραιότητα στι μαζικέ μεταφορέ τη σταθερή τροχιά για το υπηρετικό τμήμα τη χώρα. Με ασφαλείς γραμμές που δεν θα καταστρέφονται στην πρώτη μπόρα κόβοντας τη χώρα στα δύο όπως έγινε φέτος. Ο σχεδιασμός των μεταφορών θα γίνεται με κριτήριο τη διασυνδεδεμένη και συμπληρωματική δράση όλων των μορφών μεταφοράς. Με στόχο τη γρήγορη και φτηνή μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων, την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για εξάλληψη της περιφερειακής ανισομετρίας, τον πλήρη έλεγχο τη άμυνα και ασφάλεια ενό πραγματικά εργατικού λαϊκού κράτους. Η εξάλληψη του ανταγωνισμού των ομήλων θα επιτρέψει να υπολογίζεται κάθε φορά όσο καλύτερα γίνεται ο βέλτιστο τρόπο και το βέλτιστο μείγμα μεταφορών. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενό έργου υποδομή, θα υπολογίζονται οι μελλοντικέ κοινωνικέ ανάγκε και δυνατότητε. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα συνολική εξοικονόμηση πόρων. Αυτή η τεράστια δυνατότητα του σοσιαλιστικού συστήματο είναι μία από τι πλευρέ υπεροχή σε σχέση με το καπιταλιστικό σύστημα. Τα αναγκαία κατασκευαστικά έργα, μεγάλη και μικρή κλίμακα, να υλοποιούνται και να σχεδιάζονται σε συνεργασία με τον ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών. Αυτή είναι η δική μα πρόταση. Επιτυχάνοντα έτσι, μέγιστη οικονομία ανθρώπινων και άλλων πόρων, ελαχιστοποίηση του κόστου και τη επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, κοινή χρήση υποδομών σε απόλυτη αντιδιαστολή με τη σημερινή κυριολεκτικά δολοφονική πραγματικότητα, όπου οι ανταγωνισμοί μεταξύ ομίλων για την υλοποίηση των έργων οδηγούν μέχρι και στο σταμάτημα έργων που θα μπορούσαν να παίξουν καταλητικό ρόλο στην ασφάλεια. Η ανάπτυξη των μέσων μεταφορά από τι ράγε μέχρι τα βαγόνια, του κινητήρε και τα συστήματα ελέγχου και τηλεδιοίκηση, από το λεωφορεία έω και τα ανταλλακτικά του, θα βασιστούν στι παραγωγικέ ικανότητε τη μεταποίηση, ειδικά τη βαριά βιομηχανία. Και την ίδια στιγμή θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών λύσεων και νέων παραγωγικών δυνα... δυνατοτήτων. Οι μεταφορέ μπορούν να λειτουργήσουν συνολικά με αυτό το χαρακτήρα, μόνο όμω με την παράλληλη κυριαρχία τη κοινωνική ιδιοκτησία, του κεντρικού σχεδιασμού και του εργατικού ελέγχου στο σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγή. Ο επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και το κριτήριο ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μεταφράζεται σε απόλυτη προτεραιότητα σε μέτρα ασφάλεια. Για το προσωπικό, αλλά και για του μεταφερόμενου επιβάτε. Το σύστημα, στο οποίο το ΚΚΕ θα δώσει το παρόν στην εξουσία, στη διακυβέρνηση, δεν αποτιμά τι ανθρώπινε ζωέ με ευρώ. Η εργατική εξουσία διακυβέρνηση υλοποιεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων. Μέτρων ασφάλεια, μέτρων εκπαίδευση του προσωπικού, τεχνικών μέτρων και λύσεων, ώστε να διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων με κριτήριο τη δυνατότητα τη εποχή μα. Φίλε και φίλοι, φυσικά δεν περιμένουμε παθητικά κάποια στιγμή που όλα αυτά που λέμε θα υλοποιηθούν στο μέλλον αυτόματα. Είμαστε καθημερινά μπροστά σήμερα στου αγώνε yeah. που ανοίγουν το δρόμο τη ανατροπή. Είμαστε μπροστά στου αγώνε ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική απελευθέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων που την υλοποιούν. Διεκδικούμε καθημερινά μέσα στην πάλη μα άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού για την ασφαλή τακτική λειτουργία των μέσων συλλογικέ συμβάσει εργασία με αυξήσει στου μισθού. Έτσι ώστε να μην αναγκάζονται, για παράδειγμα, οι οδηγοί των λεωφορείων να δουλεύουν 30 μέρε το μήνα, δύο δουλειέ για να τα φέρουν βόλτα με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και των επιβατών. Ανανέωση του στόλου τώρα με σύγχρονα ασφαλή οχήματα και σειρμού για τη διεξαγωγή του συγκυριακού έργου. Άμεση αγορά ανταλλακτικών και τροχαίου υλικού για τη συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων και σειρμών. Καμία ιδιωτικοποίηση πλευρών του συγκοινωνιακού έργου, είτε αυτό είναι γραμμέ, είτε είναι συντήρηση οχημάτων και δικτύου, είτε άλλε απαραίτητε βοηθητικέ υπηρεσίε. Παλεύουμε συνολικά για σύγχρονη, ασφαλή, φθηνή τακτική συγκοινωνία για όλο το λαό, μακριά από τι ματωμένε ράγε του κέρδου. Φίλε και φίλοι, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μην σχολιάσουμε ορισμένα γεγονότα των τελευταίων ημερών πριν κλείσουμε τη σημερινή ομιλία. Αυτό το διάστημα, κάποιοι αναρωτιούνται. Ποιο θα κάνει αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκι. Κάνουν μάλιστα και εκδηλώσει, είδατε τι προάλλε, για να βρουν ποιο τελικά θα είναι αυτό, πώ θα την κάνει. Πλασάροντα βέβαια έντεχνα το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Λέει η εφημερίδα των συντακτών και κάποιοι άλλοι τώρα σε δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει λέει εναλλακτική λύση απέναντι στο Μητσοτάκι. Ή ποια θα είναι η εναλλακτική λύση απέναντι στο Μητσοτάκι. Την ίδια ώρα βέβαια που ανοίγει αυτή η συζήτηση, η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ συνημωγμένη και την βολεύει πάρα πολύ μια τέτοια συζήτηση που μπορεί να οδηγεί έναν κόσμο στην απογοήτευση και την μυρολατρεία. Από τι μαζικέ πολύμορφε κινητοποιήσει των αγροτών στα μπλόκα, με το χθεσινό μεγαλειώδη συλλαλητήριο να δίνει ελπίδα και ενθουσιασμό, με του χιλιάδε φοιτητέ που γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση και μέχρι στιγμή του χαλάνε τα σχέδια, από τι εκατοντάδε αποφάσει φοιτητικών συλλόγων και τη συμμετοχή του στι κινητοποιήσει. Από τα εκατοντάδε συνδικάτα, σωματεία, ομοσπονδίε και εργατικά κέντρα που οργανώνουμε την απεργία για τι 28 του Φλεβάρι, από τι καθημερινέ κινητοποιήσει και απεργίε σε μια σειρά από κλάδου, όπω για παράδειγμα στα τηλεφωνικά κέντρα αυτέ τι μέρε, τι κινητοποιήσει ενάντια στου πληστηριασμού, σπίτι το σπίτι, από τι μεγάλε κινητοποιήσει ενάντια στην εμπλοκή τη χώρα μα στον πόλεμο και την αποστολή τη φρεγάτα Σίδρα στο στόμα του Λίκου. Αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Ο λαό λοιπόν μπορεί μέσα από του αγώνε και τι διεκδικήσει του να κάνει την πιο σκληρή αντιπολίτευση και αντιπαράθεση στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα να ανοίγει και το δρόμο για ριζικέ αλλαγέ, για να απαλλαγεί μία και καλή από αυτό το σάπιο και επιταλεπτικό σύστημα. Σε αυτή την προσπάθεια, στην οργάνωση αυτού του αγώνα, τα μέλη, φίλοι και ο παδί του ΚΚΕ πρωτοστατούμε, δίνουμε όλε μα τι δυνάμει. Τι είδου αντιπολίτευση και εναλλακτικοί κόπτονται λοιπόν όλοι αυτοί για ένα νέο χαλίφι στη θέση του χαλίφι, για ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να παίξει εναλλακτική πρόταση στη διαχείριση αυτού του σάπιου συστήματο, να αποσβέσει τι αναταράξει του συστήματο που θα έρθουν. Δεν του βγαίνει όμω βέβαια και τόσο εύκολα, η αλήθεια είναι, γιατί το ίδιο έργο λαό μα το έχει δει πολλέ φορέ τι τελευταίε δεκαετίε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούν από αυτή την προσπάθεια. Είναι ευκαιρία λοιπόν, εν και των ευρωεκλογών, ο λαό μα να σκεφτεί αν θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο το κόμμα το οποίο βρίσκεται μπροστά στου αγώνε, τι διεκδικήσει, το κόμμα που αναδεικνύει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπαλεύει την πολιτική τη μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Να σκεφτεί ο καθένα εάν η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να περιέχει έστω και ένα κόκο φιλολαϊκή πολιτική. Ο λαό, μέσα και από την ίδια του την πείρα, να βγάλει συμπεράσματα. Ανεξάρτητα από την πολιτική επιλογή που μπορεί να έχει ο καθένα έω τώρα. Πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι να δυναμώσουν και να στηρίξουν το ΚΚΕ. Αυτή είναι η εγγύηση για την επόμενη ημέρα και στην καθημερινή πάλι, αλλά και για την προοπτική. Απέναντι λοιπόν στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική τη κυβέρνηση, ενάντια στη συνένεση που προσφέρουν τα άλλα αστικά κόμματα, να δώσει ο μα απάντηση, δυναμώνοντα και ψηφίζοντα το ΚΚΕ. Ευχαριστούμε πολύ.